τέτοιο. Σας πετάει έξω. Ναι, έλα. Ωραία, εντάξει. Περιμένουμε εσένα για την απαρτία. Έλα. Ναι, γιατί σας είδαμε κάποια στιγμή και κανονικά και θέλετε τώρα βλέπουμε να έχει βγει. Λοιπόν, αν συμφωνείτε ότι έχουμε απαρτία, να προχωρήσουμε, εντάξει. Έχετε και εγώ. Τον πετάει έξω το σύστημα, λέει ο κ. Κοντοδούλου. Εντάξει, σας μπει μέσα. Εντάξει. Έχει το τάμπλετ, προσπαθεί και από... Οκ, εντάξει, εντάξει. Okay, θεωρούμε ότι έχει απαρτία από τη στιγμή που... Παρόν. Ναι, ναι. Ναι, να σας θεωρούμε παρόν. Και προσπαθήστε κι εσείς να είστε όσο γίνεται. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βάλτε τον Νταΐ όμως, να μας στέκει. Ορίστε, θα έρθει και ο... Έχετε και ο Νταΐς. Μου είπε ότι είναι στο δρόμο, οπότε θα ενταχθεί. Εντάξει, είμαστε συνένα, ναι. Θα μου φώναξε λίγο το σωτήρι που πήγε. Να μπει μέσα. Στις κάλες. Με τεμποδίων. Κυρία Πρίλη, μας ακούτε? Ναι, κύριε Δελγιάννη, σας ακούω πολύ καλά. Αλλά είστε στα ψηλά και νομίζω ότι έχετε και καθαρό αέρα από ό,τι φαίνεται. Έχω πολύ καλό σήμα και στα 1600. Με τα μπουφάν σας βλέπω. Ναι, πράγματι. Πολύ κρύο. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάμε... μπήκε και ο Σωτήρης, ξεκινάμε... Έχουμε απαρτία. Να πω δύο πράγματα, καταρχάς. Ακούγομαι, έτσι, Ρίτα? Ναι, Δημήτρη, σ' ακούω. Συγγνώμη, μόνο που έχω κλειστεί την κάμερα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ σας ακούω πολύ καθαρά. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι έχει περάσει γύρω στον 1,5 μήνα από την τελευταία συνάντηση που κάναμε. Θα θυμίσω ότι είχε γίνει μία εκτενής ενημέρωση όλου του Συμβουλίου. Δεν ξέρω, ας γίνει μετάφραση παράλληλα. Ότι έγινε εκτενής ενημέρωση για τα προβλήματα που έχει το εστία. Και μάλιστα θα θυμίσω και στους εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε και πρόταση και ψήφισμα τελικά κατά πλειοψηφία που είχε να κάνει με τη λειτουργία του προγράμματος εστία και τα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία είχε. Ανεξάρτητα από το αν δεν είχε γίνει αποδεκτό από όλες τις παρατάξεις το σκεπτικό του ψηφίσματος, υπήρχε μια κοινή αντίληψη από όλες τις παρατάξεις ότι τα προβλήματα που υπήρχαν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και ότι ιδιαίτερα στο κομμάτι που αφορά τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους που νοικιάζουν τα διαμερίσματά τους, αλλά και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα επιδόματα τα οποία παίρνουν οι πρόσφυγες, αυτό κάπως πρέπει να αντιμετωπιστούν και μάλιστα άμεσα. Σε επίπεδο ενημέρωσης μόνο να πω και πάω στο πρώτο θέμα. Υπήρχε μία συνάντηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον Πάτροκλο Γεωργιάδη, στο οποίο συμμετείχα εγώ ως πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης και αντιδήμαρχος διοίκησης βέβαια του Δήμου και ο εκπρόσωπος της ΔΙΚΕΛ, της ομάδας έργου του ΕΣΤΙΑ, ο κ. Καϊμακάμης, όπου πραγματοποιήθηκε μία συζήτηση για τα προβλήματα που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ. Από εκεί και πέρα για τα όσα έγιναν και το σε ποιο σημείο είμαστε, θα ζητήσω από τον κύριο Καϊμακάμη, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας, να κάνει μια ενημέρωση για την φάση, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ. Να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι από τη ΔΙΚΕΛ και το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, από την ΥΠΑ Τεργοστία, από το Συμβούλιο
από το Ελληνικό Φόρουμ Συγγνώμη Προσφύγων που έχουν έρθει από την Αθήνα, από το κοινωνικό ΕΚΑΒ, έτσι, νομίζω ότι αυτοί δεν έχουμε από το ΔΟΜ. Ωραία, από το κοινωνικό ΕΚΑΒ. Έχει προσκληθεί και ο κύριος Παπαρίσης, δεν είναι σήμερα εδώ. Ενημέρωσε ότι δεν θα είναι, έτσι. Οπότε, κύριε Καμιακάμι, σας ακούω. Γεια σας και από μένα. Στις 4 Μαΐου συγκεκριμένα γίνεται αυτή η συνάντηση για την οποία μιλάει ο κύριος Δελιγιάννης, στο Υπουργείο Ανταμεστικής Πολιτικής. Παρόντες ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Γεωργιάδης και εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής. Κάντε λίγο ενημέρωση, να προλαβαίνει να κάνει ενημέρωση και να... Ναι, μετάφραση, ναι. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι είχαμε και το κομμάτι το πολιτικό, τέλος πάντων, της ενημέρωσης περί του ΕΣΤΙ, αλλά και το τεχνοκρατικό, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται το οικονομικό στοιχείο. Αυτό που μας ξεκαθάρισαν ήταν ότι παραμένει η λιμένη απόφαση για τη λήξη του ΕΣΤΙΑ στις 31/12/2022. Δεν έχει δηλαδή γίνει καμία αλλαγή πάνω σε αυτό το κομμάτι, διότι υπάρχει κάποια σκέψη απόψη της κυβέρνησης για να συνεχίσει το ΕΣΤΙΑ μετά από αυτό. Ήταν αρκετά κάθετη η ενημέρωση του Υπουργείου σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει αυτή η απόφαση. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έτσι είναι καλό να γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει μια νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, για το ΕΣΤΙΑ 2022, δηλαδή για το πρόγραμμα από τις 16 Απριλίου μέχρι και τις 31/12, στην οποία καθορίζεται το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα λειτουργήσει το ΕΣΤΙΑ μέχρι και το κλείσιμό του. Ένα στοιχείο που αφορά στους εργαζόμενους είναι ότι θα συνεχίσουν οι συμβάσεις τους μέχρι και τη λήξη του προγράμματος ουσιαστικά. Και τα σπίτια τα οποία ο αριθμός των θέσεων στέγασης που δόθηκε από 16 ετών και μετά θα μείνει ο ίδιος, χωρίς καμία αλλαγή, μέχρι και το τέλος του προγράμματος. Στη Λάρισα αυτός ο αριθμός είναι 158. 158 κρεβάτια δηλαδή ουσιαστικά που δίνονται σε 23 διαμερίσματα του προγράμματος ΕΣΤΙΑ. Έχει μειωθεί, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ ο αριθμός, ακόμα και από την αρχή του 2022 που ήταν 300 θέσεις στέγασης. Αυτό έχει άμεση συνέπεια στην μείωση του προϋπολογισμού. Υπολογίζει η νέα κοινή υπουργική απόφαση αλλιώς το κόστος για την γεμάτη θέση στέγασης και αλλιώς το κόστος για την άδεια θέση στέγασης. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί βεβαίως, το πρέπει να το πούμε, ακόμα ο αριθμός. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο ο αριθμός είναι αυτός, πόσο δηλαδή κοστίζει ημερησίως κάθε θέση στέγασης. Επομένως, για να καταλάβουμε, από τα 420 που ήταν, μετά πέσαμε στα 300, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 158 και δεν έχει κλείσει το θέμα του λογαριασμού, το πόσο θα χρεώνεται το κάθε κρεβάτι. Θα υπάρχει διαφορετική εκτίμηση για αυτό που είναι γεμάτο και διαφορετικά αυτό που είναι άδειο. Σωστά. Ωραία. Τώρα, σε σχέση με τα προβλήματα του ΕΣΤΙΑ, σε ποια φάση είμαστε αυτή τη στιγμή? Παραμένει το έλλειμμα χρηματοδότησης. Λάβαμε ένα ποσό. Παρόλο που μας είχε δοθεί μια ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι θα έχουμε κάλυψη όλου του προϋπολογισμού που ήδη έχουμε εξοδέψει, δηλαδή μέχρι το 15 Τετάρτο του 2022, μας έχει πληρωθεί ένα μικρό κομμάτι από αυτό το χρηματικό βοήθημα. Ακριβώς. Αυτά είναι λεφτά ουσιαστικά του 2021, του προγράμματος του προηγούμενου, να το πω έτσι. Μας δόθηκε ένα ποσό το οποίο φυσικά εξαφανίστηκε με το που μας δόθηκε, γιατί καλύφθηκαν προστούμενα ενίκια και όλες αυτές τις δαπάνες που ήδη έχουμε. Συν το γεγονός ότι έχουμε και αυξημένες δαπάνες τώρα πλέον, γιατί δίνουμε πίσω σπίτια στους ιδιοκτήτες. Είναι πολύ βασικό αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Είναι μεγαλύτερος αριθμός των σπιτιών που δίνουμε πίσω από τα σπίτια που κρατάμε. Πολύ μεγαλύτερος για την ακρίβεια. Λοιπόν, περιμένουμε δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι χρηματοδότησης ακόμα. Υποτίθεται ότι αυτό θα έρθει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν μπορούμε να το πούμε χρονικά ή με βεβαιότητα. Παρ' όλα αυτά, μέσα στις επόμενες ημέρες θα μας έρθει και μετά, όταν θα ξεκινήσει ο ουσιαστικός προϋπολογισμός του προγράμματος από τις 15 Τετάρτου και μετά, θα προκύψει μια νέα χρηματοδότηση, ένας νέος προϋπολογισμός, μειωμένος φυσικά πάρα πολύ, με βάση αυτό που είπαμε, το γεμάτο σπίτι και το άδειο σπίτι. Δεν ξέρουμε ακόμα τα λεφτά που θα πάρουμε σε αυτό το κομμάτι, οπότε είμαστε έτσι, λίγο δύσκολα. Αυτή τη στιγμή έχετε πληρωθεί? Έχουμε πληρωθεί ένα κομμάτι. Εσείς ως εργαζόμενοι, ναι. Ναι, έχουμε πληρωθεί. Μέχρι πότε? Ουσιαστικά μέχρι το Μάρτιο. Έχουμε πληρωθεί και το Μάρτιο, σαν μισθούς. Μένει δηλαδή ο μισός Απρίλιος που
προκύπτει από το προηγούμενο πρόγραμμα. Συγγνώμη, μόνο εννοώ ότι ο Γενάρη Καβάλη που είχαμε πληρωθεί, ο λόγο για τον οποίο πληρωθήκαμε ήταν γιατί, λόγω τη καλή διαχείριση των οικονομικών των χρημάτων του 2021. Γιατί από 1η-1η έω 15η-4η δεν έχει πει ούτε ένα ευρώ γενικά για την περίοδο εκείνη που έπρεπε να πληρωθεί και αυτή τη στιγμή από τι 16 Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα. Δεν έχουμε στην ουσία προϋπολογισμό. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσό το οποίο θα λάβουμε, ώστε να κάνουμε και εμείς την διαχείριση που πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Δύο ερωτήσεις. Το ένα είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ότι έχετε πληρωθεί μέχρι 15 Μαρτίου. Από το 15... Όλο το Μάρτιο. Ο μισός του Μαρτίου έχει πει κανονικά. Επομένως, δεν έχετε πληρωθεί. Εκκρεμεί ο Απρίλιος και ο Μάιος. Ο μισός εκκρεμεί με το παλιό χρόνο. Ο μισός Απρίλιος και ο Μάιος. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ουσιαστικά το μετά τον Απρίλιο, το μετά τον μισό Απρίλιο. Σχέση... Ναι, κατάλαβα. Στο οποίο δεν ξέρουμε ποιος είναι και ο μισθός μας από τις 15 Απριλίου και μετά. Δεν ξέρουμε ποιος είναι το συνολικό μπάτζετ. Το δεύτερο ερώτημα είναι, έχουμε υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή απέναντι στους ιδιοκτήτες. Ναι, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πληρώσει μέχρι και τον Φεβρουάριο σε ενίκεια. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε πληρώσει τίποτα. Χρωστάμε ΔΕΚΟ, έχουμε πολύ μεγάλο χρέος σε ΔΕΚΟ και έχουμε και πολύ μεγάλο χρέος σε κοινόχρηστα, που είναι, μπορεί να φαίνεται μικρότερη δαπάνη, αλλά είναι πολύ μεγάλη για 50 σπίτια. Εδώ θέλω λίγο να αρχίσουν οι αλλούς, πάντα όταν λέμε για σπίτια, ότι δεν μιλάμε για τα 23 που μας μένουν, αλλά μιλάμε για τα 50 που αφήνουμε. Συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε. Δηλαδή πληρώνουμε δαπάνες επισκευών, πληρώνουμε πάνω από την υγεία. Σε 23 σπίτια μένουν 158 άτομα. Ναι. Πώς είναι όλοι οι φταμελίες. Όχι, κοιτάξτε, υπάρχουν σούς σπίτια που έχουν δύο άτομα μέσα, υπάρχουν σούς σπίτια που έχουν 8. Εντάξει, δεν είναι. Υπάρχουν σούς σπίτια που έχουν 150 ταβάνι, ο αριθμός δάσεων που έχουμε. Δεν σημαίνει ότι έχουμε 158 φέρνους. Όχι, όχι. Αυτό που ρωτάει ο συνάδελφος, αυτό που ρωτάει ο συνάδελφος είναι ότι σε 23 σπίτια χωρούν 158 άτομα. Αυτό σημαίνει 7 άτομα μέσος όρος. Ναι, γιατί κρατήσαμε τα πιο μεγάλα. Δηλαδή, επειδή κρατήσαμε τα πιο μεγάλα, αυτό είναι το λόγο για να μπορούμε να κάνουμε συγκρατικές, δηλαδή τις κρεβατοκάμερες και τέτοια. Όπου είναι δύο οι κρεβάτες. Οι κουκέτες έχουν δώσει άλλους. Τα δύο ερωτήσεις έχουν να πούμε. Τα σπίτια που νοικιάζουμε τελικά, νοικιάζουμε το διαδέσμα, είναι ανθρώπινα. Μια ερώτηση αυτή. Ναι. Αυτό του άλλου επειδή υπήρχε. Κάτι ερώτηση είναι όταν φεύγουν. Τα σπίτια είναι ανθρώπινα. Είναι ανθρώπινα πάλι. Θέλουν επιδιώκηση εδώ. Πολύ μεγάλη. Δηλαδή, έτσι αποθαρρύνεται ένα πολίτη να νοικιάσει σπίτι. Αλλά δηλαδή. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς οφείλουμε να το παραδώσουμε στον ιδιοκτήτη όπως ακριβώς το νοικιάσαμε. Το θέμα είναι ότι η μη ύπαρξη προϋπολογισμού αυτή τη στιγμή επιβραδύνει τις διαδικασίες. Γιατί αν εμείς έπρεπε να αφήσουμε ένα σπίτι να το παραδώσουμε στον ιδιοκτήτη στις 15 Απριλίου, όταν εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε budget για να μπουν τα συνεργεία μέσα και να τρέξουμε διαδικασίες ώστε να επιδιορθωθούν τα σπίτια και να επισκευαστούν για να τα δώσουμε όπως οφείλουμε να τα επιστρέψουμε πίσω στον ιδιοκτήτη και όπως τα νοικιάσαμε στην ουσία. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε, γιατί δεν έχουμε budget, συνεχίζουμε να πληρώνουμε ενίκεια που μας βάζουν μέσα στο πρωτοβουλίο. Εγώ το πάω αλλού όμως. Αυτό είναι ένα θέμα που θα λυθεί, εγώ πιστεύω αργά ή γρήγορα. Αλλά όταν γίνεται μια τόσο μεγάλη προσπάθεια από όλους τους φορείς να γίνει έστω και με φουτσουρεμένο προϋπολογισμό, να πάνε. Σε κάποια σπίτια και γίνεται μια επιλογή ανθρώπων ευνοούμενη εισαγωγικά που θα πάνε σε ένα διαμέρισμα. Και αυτοί οι ευνοούμενοι δεν σέβονται αυτό που πήρανε, δημιουργούν ένα πρόβλημα οι ίδιοι στη διαδικασία που υπάρχει. Σα πω, εγώ δεν θα με καταλήξω. Δεν θέμα σε βαθύνει. Αυτό που περισσότερο αντιμετωπίζουμε είναι ότι μιλάμε για σπίτια τα οποία ούτω ή άλλω ήταν παλιά. Τα σπίτια που ήταν ουσιαστικά δεν ήταν τα καλύτερα τη αγορά, προφανώ. Γι' αυτό σα ρώτησα και μου λέτε ότι ήταν. Ναι, ολοκληρωμένα. Απλά δεν ήταν τα καλύτερα τη αγορά, δεν ήταν τα πιο καινούργια. Πληρώσαμε τι υποδιαγραφέ. Συγγνώμη, επειδή είμαστε σε συμβούλιο. Ελάτε. Είναι ένα μειονέκτημα για να οργανώσουμε λίγο τη διαδικασία. Ελάτε. Λοιπόν, ναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα των σπιτιών, απλά για να λήξουμε λίγο το θέμα της ενημέρωσης. Ουσιαστικά αυτό που μας είπε το Υπουργείο ήταν ότι ουσιαστικά δεν θα συνεχίσει να μας προκαλεί προβλήματα ρευστότητας. Okay. Η πράξη όμως δείχνει ότι συνεχίζει να μας προκαλεί προβλήματα ρευστότητας. Και μάλιστα τόσο μεγάλη, ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε καν προϋπολογισμό, δηλαδή ούτε τον προγραμματισμό μας. Από εκεί και πέρα. Έχει μεγάλη σημασία το κομμάτι του μοναδιαίου κόστου. Το γεγονός δηλαδή ότι κάθε κρεβάτι υπολογίζεται με τον έναν τρόπο, το γεμάτο και με το άδειο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε την καλή συγκυρία ότι είναι γεμάτο το πρόγραμμα μας. Είμαστε δηλαδή 140 άτομα που έχουμε αυτή τη στιγμή μέσα στο πληθυσμό. Άρα
θα έχουν τον καλύτερο κοινωνικό προπολογισμό τέλος πάντων, αλλά αυτό είναι κάτι που αλλάζει. Δηλαδή, ένα μήνα μπορεί να αλλάζει. Μπορεί να φύγουν πάρα πολλοί άνθρωποι από τα σπίτια, τον επόμενο μήνα το Υπουργείο να υπολογίσει διαφορετικά τον προπολογισμό μας. Με χαμηλότερο κόστος και το καθεξής. Να κάνω και εγώ μία ερώτηση. Ναι, σε τι. Είδα ένα ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ τώρα πρόσφατο. Το οποίο ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στο ΕΣΤΕΑ να εντάξει μέσα και το Ουκρανικό ζήτημα, το οποίο ήταν και ένα προαπέτημα και του Συμβουλίου Ένταξης, αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ότι δεν μπορεί να καταργούμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ενταξιακό χαρακτήρα, όταν πίσω θα έχουμε ροές προσφύγων, νέες ροές προσφύγων για συγκεκριμένο λόγο και από συγκεκριμένη χώρα. Διαβάζοντάς το όμως, δεν κατανόησα ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ένταξη. Έχετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτό? Δηλαδή υπάρχει κάποιο... Αν οι Ουκρανοί εντάσσονται μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Πώς μπορούν να ενταχθούν. Η επαγγελία αυτή στα άρθρα στην αρχή, όπως πράγματι, και σύμφωνα το άρθρο, στο ένα αναφέρεται η λέξη Ουκρανία. Που λέει ότι σύμφωνα το άρθρο, που αφορά την Ουκρανία. Τώρα, που είναι και έπειτα. Το πρόγραμμα Εστία είναι ένα πρόγραμμα για ετούντες άσυλο. Τώρα, ό,τι και να γράψει, ό,τι εθνικότητα και να γράψει, εφόσον το κράτος δεν θεωρεί τους Ουκρανούς ως ετούντες άσυλο και τους δίνει κατευθείαν άδεια παραμονής, είναι σαν να τους πετάει αυτομάτως εκτός του Εστία. Απλά. Ναι, γιατί εγώ δεν κατανόησα το λόγο της ύπαρξης αυτής της σκέπης που είναι υπερβασία. Όταν έχουμε ένα πρόγραμμα πρόσφυγες, έτσι, όταν έχει ένας αναγνωρισμένος πρόσφυγας, αυτομάτως δεν μπορεί να ταχθεί από την ένταξή του στο πρόγραμμα. Μαρίνα Αντουανέτα, ιστορικά τη γνωρίζει από την ιστορία, του Πάντε Σπάνι και τέτοια. Λοιπόν, υπάρχει άλλη ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα, Πρόεδρε. Δεν έχω κάμερα. Δεν πειράζει, Γιώργο. Θες να κάνεις κάποια ερώτηση? Για την ώρα όχι. Θα ακούσω και θα δούμε. Γιατί τώρα πήγα. Μια διευκρίνηση από την ΕΠΑ και Αρμοστία, ναι. Νομίζω ότι στο άρθρο 11, αν δεν κάνω λάθος, λέει και για τους δικαιούχους προσωρινής προστασίας. Δηλαδή υπάρχει μια επέκταση της σκίας. Λέει δικαιούχους προσωρινής προστασίας. Δεν εννοεί τους ετούντες άσυλο, εννοεί τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Σε αυτή την παράγραφο. Διευκρινήσεις δεν έχουν δοθεί πώς και αν μπορούν να γίνονται. Επειδή το διάβασα και εγώ έμεινα σε αυτό, έψαχνα να βρω τις διευκρινήσεις του σταδίου, ο κόστος, τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο ηλικίας, τον τρόπο παρέμβασης υπηρεσιών. Δεν υπάρχουν διευκρινήσεις. Οκ. Επέκταση. Μια γεννήκευση στο άρθρο 11 για τους... Και απλά να σημειώσουμε και να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι γενικότερα έχουν παγώσει όλα τα παραπομπές. Δηλαδή, δεν λειτουργεί στην ουσία το τμήμα παραπομπών του Υπουργείου που μας έφερε τον κόσμο, που έφερε έναν άνθρωπο από το ΚΑΜ και τον έβαζε σε ένα πρόγραμμα Εστία. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνονται εισαγωγές. Ναι, δεν υπάρχουν καθόλου εισαγωγές. Να πούμε ότι η αρχική σκέψη ήταν ότι θα παγώσει για χρονικό διάστημα μέχρι να προκύψει αυτή η κοινή υπουργική απόφαση, αλλά και αφού το πρόκειψε, συνεχίζουμε να μην έχουμε πάρα. Η εκτίμησή σας είναι ότι αυτό δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχουν πρόσφυγες, γιατί είναι επιλογή. Ποια είναι η εκτίμηση που υπάρχει? Μια φοβία που έχουμε είναι ότι γίνεται για να αδειάσει το ΕΣΤΕ και να έχουμε ουσιαστικά κενές θέσεις. Άρα με τον προπολογισμό. Okay, κατανοητό. Ενώ δηλαδή υπάρχει ανάγκη. Ναι, υπάρχει. Κάμπ υπάρχει. Okay. Εντάξει. Okay. Πάμε στις τοποθετήσεις. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από εσάς. Εγώ καλύφθηκα με σε αυτές. Κύριε Παπαδούλη, Ρίτα Απρίλη. Όχι, Δημήτρη, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ωραία, κύριε Παπαδούλη. Ούτε εγώ έχω να προσθέσω κάτι, γιατί τώρα μπήκα και τώρα άρχισα να παρακολουθώ. Ωραία. Θα δούμε αν προκύψει κάτι αργότερα. Ωραία. Να πω λοιπόν συνολικά... Να ρωτήσω κάτι. Ναι, έλα, ναι. Σαν το σωστό, πώς είναι οι πρόσβες και πώς είναι οι μετανάστες στο Εστία? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ετούντες άσυλο. Αυτό που πιθανό να ρωτάς, πόσοι από αυτούς παίρνουν άσυλο. Ρωτάω παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι ένας από την Νιγηρία, νομίζω δεν είναι μετανάστες, σωστά? Όχι. Από τη Συρία, όλοι είναι στο ίδιο κομμάτι. Εξαρτάται το νομικό καθεστώς. Όταν εγώ θα πω στην Ελλάδα και θα ζητήσω άσυλο, είμαι τον άσυλο. Άμα πω στην Ελλάδα με τη λογική να πάω να εργαστώ, είμαι οικονομικός μετανάστης. Εσείς έχετε από αυτούς που ετούνται άσυλο. Είναι κατανοητό. Άνθρωποι που φεύγουν από θέατρα πολέμου και όταν κινδυνεύει η ίδια τους ζωή και η οικογένειά τους.
Ωραία. Να πω λίγο δύο πράγματα. Σας έστειλα δύο σχέδια που περάσουμε το βράδυ. Γιατί τα σενάρια που περιγράφουμε είναι αυτά. Είναι ακριβώς. Πόλεμο, είναι από οικονομικούς λόγους και κοινωνικούς. Να πω δύο πράγματα, τα οποία νομίζω ότι είναι ζητήματα για τη λειτουργία του ΕΣΤΙΑ. Από όλα αυτά αυτό που προκύπτει είναι ότι καταρχάς τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Ελπίζουμε να λυθούν σύντομα, γιατί μιλάμε και για εργαζόμενους, οι οποίοι δεν πληρώνονται, αλλά και για ιδιοκτήτες, που μέσα στη συγκεκριμένη κατάσταση φαίνεται ότι έχουν από τη μία το θέμα της ακεραιότητας των σπιτιών, έτσι όπως το θέσατε. Από εκεί πέρα όμως αυτή τη στιγμή δεν πληρώνονται τα ενίκια. Και αυτό είναι σημαντικό και όντως λειτουργεί αποθαρρυντικά για ένα πρόγραμμα το οποίο νομίζω το έχει στηρίξει η τοπική κοινωνία. Ένα ζήτημα το οποίο επίσης εμφανίζεται είναι ότι δημιουργούνται ερωτηματικά για ποιο λόγο, έστω για αυτό το διάστημα, δεν προωθούνται άνθρωποι στα διαμερίσματα. Το ότι μοιάζει να είναι μια επιλογή να κλείσει το ΕΣΤΙΑ και παράλληλα δεν υπάρχουν και απαντήσεις ως προς το ουκρανικό, που φαίνεται ότι εκεί θα πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Αν θέλετε ένα μικρό στατιστικό για να καταλάβουμε και την τάξη μεγέθους, το ΕΣΤΙΑ στην ολότητά του, όταν ήταν στην μεγαλύτερη του μορφή, είχε γύρω στις 45.000 θέσεις στέγασης. 45-48, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανή προσφύγει είναι 35.000 στην Ελλάδα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα που έρχεται από το πρόβλημα που υπήρχε. Okay, νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό. Εντάξει, ελπίζουμε να λυθούν γρήγορα αυτά. Καλά είναι που ενημερωνόμαστε. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Και μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, ειδικά και για τους ιδιοκτήτες και για εσάς και για τους πρόσφυγες που από ό,τι φαίνεται ή για τους αιτούντες άσυλο που επιλέγετε τελικά να μην προωθούνται στα διαμερίσματα, γιατί αυτή είναι η εικόνα που δώσετε. Λοιπόν, okay, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, να προχωρήσουμε στο επόμενο για δράσεις ένταξης στην αγορά εργασίας, κύριε Βουλγαρή. Μέσα στο πλαίσιο των ενταξιακών πολιτικών που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και τα οποία συζητήσαμε και στο στρατηγικό σχέδιο ένταξης μεταναστών, ένα πράγμα αφορά και την εργασία. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια και μάλιστα ήρθε και η έγκριση από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προς τη δομή του Κουτσοχέρου επίσημα, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό που θέλει να εργαστεί σε διάφορες αγροτικές δουλειές. Φυσικά, μέσα από την έκκληση την οποία κάναμε διά του Κοινωνικού Παντοπολίου σε μια συνεργασία τότε και μια παράκληση του ΕΛΒΑΚ προς αναζήτηση εργατικού δυναμικού, όταν μας βοήθησαν οι άνθρωποι για την προσφέροντας προς το Κοινωνικό Παντοπολίο, απευθυνθήκαμε λοιπόν σε όλο τον πληθυσμό. Μεταξύ αυτών, ανοίξαμε και την ιστορία και ακόμα και στο προσφυγικό. Ζητήσαμε την έγκριση, γίνανε οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία της Αντιμαρχίας της ΥΠΑ της Αυγωστίας και του Διοικητή. Ήρθε η έγκριση πρόσφατα. Γίνεται μια αναζήτηση στο προσωπικό το οποίο θα θέλει να εργαστεί. Στόχος ήταν μια συνεργασία με το Δήμο Αγιάς. Ήδη από το κοινωνικό ΕΚΑΒ κάποιοι αξιοποιούνται, κάποιοι από τους ενήλικες ασυνόδευτες που έχουν άσυλο. Όσοι είναι με νόμιμα χαρτιά, δεν μπορούμε να μετεκνήσουμε κόσμο ή να απευθυνθούμε σε κόσμο που δεν έχει πάρει το άσυλο ή τον ενταξιακό του. Δεν έχει πάρει το άσυλο. Δεν έχει πάρει επίσημα χαρτιά, τα οποία του δίνουν. Δηλαδή έχει απορριφθεί η αίτηση του, είπαν εξετάζεται για δεύτερη φορά. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο. Γίνεται μια χαρτογράφηση αυτή τη στιγμή και προς το κάπνο του Κουτσοχέρου. Όσοι επιθυμούν να βρεθεί. Κατάλαβα από αυτοί που είναι στα διαμερίσματα είναι τούντες άσυλο, οπότε δεν είναι κανένας, ας πούμε. Οι τούντες άσυλο, από τη στιγμή που θα έρθουν στην χώρα, μετά από εξάμηνο, έχουν δικαίωμα στην εργασία. Άρα είναι αυτοί μέσα στην απόφαση αυτό που λες. Ναι, οι τούντες, όχι αυτοί που έχουν τις απορριπτικές. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να δοθεί η δυνατότητα εργασίας σε αυτόν τον κόσμο. Από ό,τι πληροφορούμε και σε μια σε αυτή τηλεφωνική
επικοινωνία που είχα και με το διοικητή, ότι και κάποιοι από μόνοι τους ενεργοποιούνται σε αυτά και ενδεχόμενα φεύγουν για προς άλλες περιοχές για να προσφέρουν ως εργατικό δυναμικό και φυσικά με ό,τι τους παρέχει ο νόμος. Γίνεται οργανωμένο λοιπόν, υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο αξιοποίησης αυτού του δυναμικού που πιστεύουμε απόλυτα ότι όλη αυτή η αξιοποίηση δίνει τη δυνατότητα και προς τους ανθρώπους αυτούς να αποκτήσουν κάποια εισοδήματα μεγαλύτερα, να είναι χρήσιμη στην κοινωνία και στην έννοια, με την έννοια του ενταξιακού χαρακτήρα. Και ταυτόχρονα, σε αυτόν τον καιρό που η περιοχή έχει τεράστιες ανάγκες από εργατικό δυναμικό, όπως ο Δήμος Αγιάς ή άλλοι Δήμος Τυρνάβου παρακάτω, σε αγροτικά προϊόντα, αν υπάρχει δυνατότητα να βοηθηθεί και με ένα προσωπικό τέτοιο, το οποίο φυσικά δεν θα είναι σε συνθήκες αυτιότητες και θα είναι φυσικά με ό,τι προβλέπει η νομοθεσία και με το εργόσιμο και με το ισχύον μεροκάματο και με την δουλειά. Μάλιστα, είχε προβλεφθεί και για συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως το μάζεμα των κερασιών, να έχουν και μία εκπαίδευση μια ημέρα σε δύο ημερών. Δεν κατέστη δυνατό γιατί δεν το προλάβαμε αυτό. Πάμε όμως παρακάτω για τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα και συμμετέχουν ήδη 6-7 άτομα και πάμε για αναζητούντα τον πληθυσμό. Βέβαια, δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο ήταν ο αριθμός. Και φυσικά όλο αυτό γίνεται αβίαστα και με τη συνέντευξη των ανθρώπων και με την προϋπόθεση ότι και οι ίδιοι επιθυμούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να προχωρήσουν παρακάτω. Αυτή είναι μια προσπάθεια που εκτιμούμε ότι θα δώσει μια δυναμική και στους ίδιους, αλλά και γενικότερα θα ενθαρρύνει και περισσότερο κόσμο που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες και όχι μόνο στις αγροτικές δουλειές, αλλά και στις εσωτερικές δουλειές όπου υπάρχουν, ως εργατικό δυναμικό, είτε εξειδικευμένο είτε ανειδίκευτο, για να μπουν μέσα στον παραγωγικό ιστορικό. Και έτσι τα ωφέλη και προς την κοινωνία και προς την οικογένειά τους και προς τους ίδιους, αλλά και ευρύτερα προς την κοινωνία, να είναι αποτελέσματα τα οποία θα τα μετρήσουμε και θα δούμε ότι πραγματικά δίνουν μια διάσταση νέων οικονομικών δεδομένων προς την περιοχή, όπως αυτό έχει μετρηθεί από διάφορα προγράμματα τα οποία έχουν γίνει κατά καιρούς με τέτοιες ομάδες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει αποδειχτεί ότι η ένταξη πολλών κοινωνικών ομάδων μέσα σε καθεστώς εργασιακής ένταξης αποφέρει και προς το ασφαλιστικό σύστημα μεγαλύτερους πόρους και προς την ίδια την πολιτεία μεγαλύτερα εισοδήματα και δείχνει ότι μπορεί πραγματικά να αποτελέσει μια δυναμική όλο αυτό για να πάμε παρακάτω. Με αυτό το σκεπτικό, το πολιτικό σκεπτικό, ας πούμε, γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Σωτηρή, επομένως, ως ερώτημα, με δεδομένο ότι αυτοί που έχουν άδεια για να εργαστούν είναι αυτοί που έχουν άσυλο, έτσι. Ναι. Αυτοί είναι κυρίως. Αυτοί που έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους και αιτούνται σε άσυλο, δεν μπορούν να έρθουν να δουλέψουν από μόνοι τους, πρέπει να πάρουν άδεια. Λοιπόν, επειδή ο Κωστής μέσω της ΕΠΕ της Αμνηστίας διευκρινίζει αυτά τα οποία τα έχουμε και στο σχέδιο παρακάτω, ναι. Μια και είναι εδώ. Είναι σε άσυλο, από τη στιγμή που θα βγουν στη χώρα μετά το πέρας των 6 μηνών, έχουν το δικαίωμα στην εργασία. Μπορούν από μόνοι τους να πάνε να δουλέψουν με οτιδήποτε. Ωραία. Η λογική το να συνεννοηθούμε με το Τσόχερο και να ζητήσουμε την έγκριση του Υπουργείου είναι για να διευκολυνθεί και η όλη διαδικασία του πιλωτικού προγράμματος. Δηλαδή, ποιος θα κάνει την ενημέρωση μέσα στον πληθυσμό, την επιλογή. Αν έχουμε πάνω από 30-40 άτομα, δεν μπορούμε να τους μετακινούμε όλους κάθε μέρα. Για να μπορέσουμε να τρέξει το πιλωτικό πρόγραμμα με μια λογική σειρά και επίσης να υπάρχει και μια συνεργασία με το Κουτσόφιο, ώστε να φανεί ότι είναι μια συγκροτημένη προσπάθεια να σπάσει και η απομόνωση. Επιπροσθέτως, εκτιμώ ότι οι κατευθυνόμενες ροές προς εργασία συμπεριλαμβάνουν και όλο το πλαίσιο του εργασιακού το οποίο προβλέπεται, έτσι ώστε και να προστατεύονται οι ίδιοι, να μην είναι σε συμφωνίες από μόνοι τους, να μην πηγαίνουν από μόνοι τους, οπότε μπορεί να γίνει οργανωμένο όλο αυτό με φθηνότερο κόστος και να δίνεται η δυνατότητα στον καθένα από τους να επιλέγει στη συνέχεια τις επόμενες δουλειές. Επομένως, αν κατάλαβα καλά,
η οργανωμένη διαδικασία έχει να κάνει με τη διευκόλυνση, όχι με την αδειοδότηση της διαδικασίας. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι απαγορευμένο. Όχι, απλά γίνεται μια προσπάθεια να γίνει με έναν τρόπο πιο οργανωμένο. Και επίσημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 51 άτομα περίπου μέσα στο ΚΑΜΠ, αν δεν κάνω λάθος τα στοιχεία μου, τα υποκείμενα του που έχω παρέσει την προηγούμενη εβδομάδα, που έχουν βρει δουλειά κυρίως στον Τύρναβο, στις περιοχές του Τυρνάβου. Μόνοι τους. Τώρα όμως, με τι συνθήκες, αν έχουν ασφάλιση και το τι γίνεται, αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και ούτε μπορούμε να πούμε τι. Συμφωνούμε να είμαστε δέκτες των παραπώνων αυτών. Δεν έχει παραπώνω. Οπότε πιθανόν δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά δεν το γνωρίζουμε. Γιατί σου έγινε καλά να υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Όχι, γιατί υπάρχει. Κανένα φορά η δουλειά που προσφέρει αυτή τη στιγμή είναι που έχει αγγείλει. Αν δει αυτή η καρδιοκρατία, ελάτε εδώ να σα ενημερώσουμε, να σα κάνουμε να αναστράνουμε. Δηλαδή να πάμε εμεί να βρούμε κάποιου άλλου και κάποιου έτσι, τελείωσαν τα προγράμματα και οι άνθρωποι δεν εντέλεγαν. Πάμε να βοηθήσουμε. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Δηλαδή, αν γινόταν αυτό από μόνο, από μόνοι τους, και από τη στιγμή που ήταν και νόμιμο, έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καθυστέρηση χωρίς λόγο. Εκτός αν αυτό το οποίο βάζεται είναι ότι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται μια πιο οργανωμένη διαδικασία, η ενημέρωση κτλ. Αλλά δεν ξέρω πόσο καθυστερεί αυτό. Όχι, είμαστε έτοιμοι. Το θέμα μόνο είναι να δούμε πόσα άτομα χρειάζονται. Στο συγκεκριμένο Δήμο δηλαδή, που έχουν γίνει συζητήσεις. Και ο σκοπός και η λογική είναι το να μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους φέρουμε κοντά στο να σταθούν και μόνοι τους. Δηλαδή να μην πάνε μόνο για τα 10-15 μεροκάματα. Αυτοί που θέλουν και μπορούν να εργαστούν να μείνουν μόνοι τους. Βέβαια, αν δείξουν χαρακτήρα, να το πούμε, είναι εργατικοί, αυτοί ψάχνουν. Ο Λιγούρα, συγκεκριμένα ο πρόεδρος Παλάνης, που πήρε την προηγούμενη εβδομάδα και έψανε εργατικό δυναμικό. Ναι, το. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια ανάγκη. Υπάρχει αντίστοιχη διάλυση η εργασία. Ωραία. Εμείς λοιπόν οργανώνουμε και τον τρόπο αυτό εξυπηρέτησης και των δύο πλευρών, έτσι ώστε αν υπάρχει ένα εργατικό δυναμικό που δεν ενημερώθηκε, που δεν έμαθε, που δεν ήξερε, που υπήρχαν ενδεχόμενα προβλήματα με την ίδια τη δομή, τα λύσαμε αυτά. Έχουν λυθεί πλέον. Οπότε το πρώτο βήμα έχει γίνει και το δεύτερο βήμα έχει γίνει, δηλαδή έχουν φτάσει μερικοί και στα χωράφια, γίνονται οργανωμένα και δίνει τη δυνατότητα από εδώ και πέρα στους ίδιους να μπορούν να επιλέγουν να γνωρίσουν και τους τόπους εργασίας, να γνωρίσουν και τους εργολότες, να έρθουν σε συνεννοήσεις και γίνεται η πρώτη λοιπόν παρέμβαση οργανωμένα και πώς το λένε, με το γράμμα του νόμου και με την ευθύνη και τις ίδιες της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα από Δήμο, από το Τσόκυρο, από κάπου. Όμως την ουσία. Ναι, εκτιμώ όμως ότι έτσι αντιπαρερχόμαστε πολλά προβλήματα θα είναι ενδιάμεσα που μπορεί να προκύπτουν σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης. Έτσι. Γιατί είπαμε να μην γίνει μανουλάδα, ας πούμε, η ιστορία, να είναι μια ιστορία στοχευμένη. Γι' αυτό θα υπήρχε το γραφείο που θα μπορούσε να περάσει ενέργεια αφού εργάζονται. Καταλαβαίνετε, πάμε εντελώς στο κάτω. Ελάτε να μας πείτε τις συνθήκες εργασίας σας. Εκ των υστέρων. Αν και νομίζω εδώ φυλάγονται όλοι, γιατί ξέρουν. Υπάρχει άλλο ερώτημα. Κάνω μία ερώτηση. Μισό λεπτό. Υπάρχει άλλο ερώτημα, Γιώργο. Ναι, κυρία Χριστίδου. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να ρωτήσω αυτό το πιλωτικό σε ποιους θα απευθύνεται, αν μπορείτε να μας διευκρινίσετε. Δηλαδή, θα απευθύνεται σε ετούντες άσυλο, θα απευθύνεται και σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, σε κόσμο που μένει αποκλειστικά στο Κουτσόχερο, σε κόσμο που διαμένει στην πόλη της Λάρισας. Ίσως δεν το κατάλαβα και εγώ. Κυρία Χριστίδου, για ενημερώστε λίγο το σώμα από ποιον οργανισμό είστε. Α, ωραία. Καλησπέρα σας, Χριστίδου Χριστίνα, από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Ήλιος. Παρευρίσκομαι σε κάθε συνάντηση. Ναι. Το ξέρω και Χριστίδου. Απλά σήμερα λείπει και η κυρία Κόκα, έτσι. Ναι, σωστά. Ωραία. Πού είναι, Ρανιά. Είναι με άδεια. Μπορείτε να δώσετε λίγο μια απάντηση σε αυτό. Ναι. Αφορά όλο τον πληθυσμό ο οποίος μπορεί να εργαστεί νόμιμα. Είτε είναι ετών άσυλο, είτε είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας, είτε είναι δικαιούχος προσωρινής προστασίας. Όποιοι μπορούν να εργαστούν και θέλουν, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επίσης αφορά και τον πνευματικό πληθυσμό. Είτε είναι εστία, είτε είναι ήλιος, είτε είναι οποιοδήποτε πληθυσμός που πληρεί αυτά τα χαρακτηριστικά. Επομένως, μπορείτε, κυρία Χριστίδου, να συντονιστείτε με αυτή τη διαδικασία. Σε επικοινωνία με την Αντιδημαρχία. Σε επικοινωνία και να το δείτε. Να δούμε αν υπάρχει τέτοιο προσωπικό δικό σας που ενδιαφέρεται να πάει για δουλειά ή να το περιγράψουμε και αυτό και να προτείνουμε συγκεκριμένους
συγκεκριμένες περιοχές όπου θα εργαστούν οι άνθρωποι. Δεν έχει αποκλεισμό. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις και ο κύριος Δελιγιάννης με πρόλαβε κιόλας. Με χαρά μεγάλη θα συντονιστούμε μαζί σας, καθότι εμείς παρέχουμε και στην περιοχή της Λάρισας μέσω του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ένταξης υπηρεσίες απασχολησιμότητας, διασύνδεση με εργοδότες κλπ. Κλπ. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν αμοιβαίο ωφέλιμο να συνεργαστούμε μόλις είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε αυτό το πιλωτικό, ώστε να εξυπηρετηθεί ο πληθυσμός που πρέπει να εξυπηρετηθεί χωρίς να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ή κενά. Να μην το αφήσουμε έτσι ανοιχτό, κυρία Χριστίδου. Να ορίσουμε λοιπόν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, ποια μέρα θα επιλέγετε, να δείτε στο γραφείο της Αντιδημαρχίας και στην Ρούζβελτ και Οικονόμου Εξοικονόμων και να κάνουμε μια κουβέντα και με τον κύριο Παπαθανασίου και εγώ και τα παιδιά από το ΕΣΤΙΑ, να δούμε τι πληθυσμό έχουμε και να καλέσω και τον κύριο Παπαπαρίση από το Κουτσόκερο, έτσι ώστε να είμαστε όλοι οι φορείς και να δούμε τι πληθυσμό υπάρχει, τι ενδιαφέρον υπάρχει, προς ποιες περιοχές θέλουμε να το κατευθύνουμε. Σας είπα ακόμη και το ΕΛΒΑΚ με ζητάει, ζήτησε έναν κόσμο, απευθύνθηκε σε όλη την πόλη, σε όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Έγινε η έκκληση αυτή από το, μετά το Πάσχα. Δεν έχουμε λοιπόν θέμα. Αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι να δουλέψουν, να τους περιγράψουμε και να καθορίσει ο κάθε φορέας το πώς μπορεί να αντιδράσει σε όλο αυτό το εγχείρημα. Ωραία, έγινε. Υπάρχει. Θα το κανονίσουμε από την επόμενη Τρίτη στις 10 η ώρα. Ωραία, θα το επιβεβαιώσω με την κυρία Κόκα και τους συναδέλφους στη Λάρισα και θα επανέλθουμε, αλλά νομίζω ότι εντάξει, επί της αρχής μπορούμε να πούμε αρχές της επόμενης εβδομάδας να συνεχίσουμε όλους μας. Ευχαριστώ, κύριε Χριστίδου. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση από κάποιο συνάδελφο? Κύριε Νταΐ, κυρία Πρίλη, κύριε Παπαδούλη. Όχι. Τότε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Ως προς τις εκπαιδευτικές δράσεις, να πω με δύο λόγια το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είναι και μια ενημέρωση η οποία δεν έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο και το Κουτσόχερο για διάφορα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή από το ΙΝΕΔΙΔΗΜ. Υπάρχει μια συνεργασία με το κοινωνικό ΕΚΑΒ, με τη διάθεση χώρου για μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο του Πανεπιστημίου των Πολιτών. Και παράλληλα ξεκινάνε αυτήν την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, μαθήματα ελληνικών επίσης από το πρόγραμμα του ΙΝΕΔΙΔΗΜ, μετά από τη συγκέντρωση του καινούργιου αριθμού ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή μας. Να πω ότι ένα κομμάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα πρέπει να το δούμε και αναφέρουμε στους καλοκαιρινούς μήνες, είναι το πώς θα αξιοποιηθεί το πρόγραμμα κατασκήνωσης στην πόλη, το έχουμε ξαναπεί, για την ένταξη παιδιών προσφυγόπουλων που βρίσκονται στην περιοχή μας και αναφέρουμε είτε στον αστικό ιστό, είτε στο camp. Ως προς τον αστικό ιστό, είμαστε σε συνεργασία με το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, προκειμένου να παρακολουθήσουν κανονικά τις δράσεις. Ως προς το κέντρο φιλοξενίας στο Κουτσόχερο, να πω ότι είναι σημαντικό και έχουμε ήδη κάνει μια συνεργασία που χρειάζεται να επαναληφθεί και με μεγαλύτερη ένταση με τον κύριο Παπαρίση ως προς την ένταξη παιδιών του Κουτσόχερου σε δράσεις του κατασκήνωσης στην πόλη, ίσως όχι με τη συμμετοχή τους σε μια καθημερινή βάση, αλλά με την ένταξή τους σε συγκεκριμένες δράσεις που θα γίνουν. Όπως και να έχει, νομίζω ότι θα πρέπει να επισημάνω και πάλι ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και στήριξης των γονέων, έτσι όπως έχει εμφανιστεί, για τον τρόπο που τα παιδιά τους εντάσσονται σε αυτές τις δράσεις μέσα από τις πολλές γονέων. Και βέβαια να πω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό το οποίο μας είπε την προηγούμενη φορά μέλος του Συμβουλίου
ως προς το πώς τα παιδιά είναι ενταγμένα στο σχολείο, πόσο εύκολα κρατάνε επαφή με το σχολείο. Είναι μέσα στους σχεδιασμούς μας για την επόμενη χρονιά. Δεν είναι σήμερα εδώ η κυρία Μακρύ. Είμαστε στη συνεργασία μαζί της για τον τρόπο που ο Δήμος θα υποστηρίξει δράσεις, μαθήματα προς τα προσφυγόπουλα για να μπορούν να παρακολουθήσουν καλύτερα τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία συνεργασία. Γνωρίζω ότι η DRC, δεν έχουμε σήμερα εδώ κάποιον από αυτούς, μας έχουν υποσχεθεί ότι θα έχουμε εκπαιδευτές και θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτού του είδους τις δράσεις. Έτσι, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα ούτως ή άλλως είναι το τρόπο που υποστηρίζουμε ειδικά τα παιδιά και δεν μπορούμε να συζητάμε για ένταξη σε εργασία αν οι άνθρωποι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κατ' επιλογή ή όχι στην πόλη μας δεν γνωρίζουν ελληνικά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Γιώργος Παπαδούλης. Ρίτα. Σήμερα είχαμε και ένα παιδί για την κατασκήνωση του πόλη από Ουκρανία. Όχι, Δημήτρη. Οκ. Ορίστε. Είχαμε και ένα παιδί από Ουκρανική οικογένεια. Που εντάχθηκε στην κατασκήνωση του πόλη. Ωραία. Και πάμε στο τελευταίο θέμα. Αν δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται, αν θέλει κάτι κάποιος να πει. Όχι. Έχει υποβληθεί η πρόταση και το έφερα στο θέμα, σαν θέμα. Από την ΗΠΑ Τερμοστία έχει έρθει σαν θέμα. Έχει απασχολήσει την κοινωνία των Τρικάλων. Γνωρίζω την εμπλοκή του Δημάρχου εκεί, του Δημάρχου Τρικαίων, για μία υπόθεση για τον Σαφάρ Σαντό. Δεν ξέρω, όποιος θέλει να πάρει το λόγο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς, η ΗΠΑ Τερμοστία. Αν θέλετε, σας ακούμε. Ναι. Ναι, η υπόθεση πρόκειται για μια οικογένεια από τα Τρίκαλα κουρδικής καταγωγής. Κουρδικής, από το Βόρειο Ιράκ. Έχουν έρθει το 2016 στην Ελλάδα. Και ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι το υπόδειγμα της ένταξης. Κατά την περίοδο που έχουμε της καραντίνας, ο Σαφάρ, ως ράφτης έκανε μάσκες για όλο το Δήμο, τον Τρικάλο, καθώς και για τα σχολεία, στα οποία τα παιδιά τους χτυπούσαν. Είναι φταμελής οικογένεια. Ο ίδιος εργάζεται. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά το εργάζονται για αυτά. Τα δύο μικρότερα παρακολουθούν το σχολείο τα παιδιά. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η οικογένεια απορρίφθηκε στην αίτηση ασύλου, σε δεύτερο βαθμό. Και ήρθε σε εμάς τουλάχιστον μέσα από την Επιτροπή της Γειτονιάς, δηλαδή μας προωθήθηκε η επιστολή που έστειλε η γειτονιά προς το Δήμαρχο Τρικάλων, όπου μαζευτήκαν υπογραφές και ζητάνε την παρέμβαση και του Δήμου και των Δήμων, δηλαδή την υποστήριξη τέλος πάντων σαν ψήφισμα όσο μπορούν, για να παρέμβουν ώστε αυτή η οικογένεια να μείνει. Να μείνει στα Τρίκαλα και να ριζώσει, γιατί αυτό θέλουν και οι ίδιοι. Η λογική είναι όπως η περίπτωση του Σαϊντού, όπου έγινε παρέμβαση του Πρωθυπουργού, λόγω του ήταν αριστούχος και σημειοφόρος, δηλαδή. Ήρθε ειδικά η έγκριση πρόσφατα. Ήρθε η έγκριση του Σαϊντού. Ναι, άλλαξε η απόφαση, δηλαδή, στην υπηρεσία ασύλου. Έστειλα το ζήτημα στον πρόεδρο με τη λογική ότι υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή, από τη μία, το οποίο το συζητήσαμε πριν, από τη μία υπάρχει μια τεράστια ανάγκη για εργατικά χέρια σε διάφορους τομείς. Από την άλλη, οι άνθρωποι που είναι εδώ και είναι διατεθειμένοι να ενταχθούν στην κοινωνία και έχουν ενταχθεί, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που μιλάνε ελληνικά πλέον. Δουλεύουν, εργάζονται, δεν θέλουν να πάνε πουθενά. Ουσιαστικά διώχνουν. Με αυτή την έννοια, είναι όπως το θέτουν δηλαδή και στο ψήφισμα οι κάτοικοι, δηλαδή, είναι σημαντικό το να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στην Ελλάδα.
Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Η θέση του Δήμου Τρικαίων, ποια είναι σε σχέση με αυτό? Ναι. Ο Δήμος ασπάστηκε το ψήφισμα των κατοίκων, έχει κάνει παρεμβάσεις στο δικαστήριο. Έγινε ένα πρώτο δικαστήριο για την αναστολή της απόφασης, τέλος πάντων, της αποδεκτικής σε δεύτερο βαθμό. Αναμένεται η απόφαση, αλλά αυτό είναι ουσιαστικά κάτσαν ασφαλιστικά μέτρα, για να καταλάβω. Οπότε δεν είναι το διοικητικό δικαστήριο που θα εξετάσει την παραμονή του ή όχι στην Ελλάδα. Απλά παίρνουν πίσω την κάρτα επούντος άσου. Ο Δήμος έχει παρεμβεί, έχει στείλει επιστολές. Ο ίδιος ο Δήμαρχος έχει δεχτεί τους κατοίκους και έχει μπει σε μια λογική κίνηση να όσο μπορεί να πιέσει. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα γενικότερα το να μπει και μέσα από τα συμβούλια ένταση. Δηλαδή, αυτή είναι και ουσία ουσιαστικά του ενός συμβουλίου ένταση. Δυστυχώς τα ΤΕΚΑΛΑ δεν έχουν συμβουλία ένταση μετά από αυτό. Και με αυτή τη λογική, δηλαδή, έπιασε εμένα το κείμενο και το θέτω εδώ πέρα. Όσο το δυνατόν περισσότερα ψηφίσματα και μια κίνηση αντιπροσωπευτικά, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι προς απέλαση. Γιατί απελάσεις γενικότερα δεν γίνουν. Αυτό που γίνεται είναι ότι όλος ο κόσμος ο οποίος παίρνει απορριπτικές περνάει σε μια γκρίζα ζώνη. Όπου το πώς επιβιώνει και τι εκμετάλλευση γίνεται εκεί πέρα, επίσημα κανένας δεν ξέρει. Αν επίσημα όλοι ξέρουν. Ωραία. Και κλείνω με ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο κείμενο, κάτι συγκεκριμένο εκ μέρους του Δήμου, το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί? Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι στα χέρια μου, δεν το γνωρίζω. Απλά γνωρίζεις... Γνωρίζω για τις παρεμβάσεις. Για τις παρεμβάσεις. Οκ. Εντάξει, δεν ξέρω, υπάρχει κάποια ερώτηση? Ούτε λίγο την πολύ μας ζητά, δηλαδή να... Εγώ μία του πιστεύω. Θα το ξεκίνω, δηλαδή να αλλάξουν τα κριτήρια για τους αυτούς που παίρνουν άσυλο. Στην ουσία γίνεται συζήτηση για μια αντίστοιχη παρέμβαση ως Συμβούλιο Ένταξης με αυτή που έκανε ο Πρωθυπουργός σε μια αντίστοιχη περίπτωση που είχε επίσης να κάνει με τα κριτήρια. Δεν διαφωνώ. Ναι. Και δεν λέω ότι είναι έτσι. Αλλά όμως τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εισήγηση προς τον αγαπητό και μας έφερε εδώ για να δούμε που δεν μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι οι γείτονες, αλλά είναι ένας γείτονας. Λέω τώρα, εντάξει. Δεν αμφισβητώ όλα, αλλά δεν γνωρίζω κιόλας όμως. Δηλαδή δεν γνωρίζω καν ότι άμα δεν τα βγάλω μια απόφαση ότι συμμεριζόμαστε και συμπαριστόμαστε στις ενέργειες του Δήμου του Κάβου. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Κατανοητό. Δεν ξέρω. Κάποια άλλη τοποθέτηση. Έλα, σωστή. Επειδή τέτοια ζητήματα μας έχουν ταλανίσει κατά καιρούς, εμείς εδώ είμαστε ένα Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και είμαστε από τις πόλεις στις οποίες λειτουργούμε αυτό το Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, πολλές φορές και διαμέσου της απόλυτη Θεσσαλία μπορεί να φτάνουν ορισμένα ζητήματα. Όταν υπέπεσε στην αντίληψή μου η ιστορία του Σαφάρ Σαντό, έτσι, με τη μακρόχρονη πορεία που είχε στη χώρα και την ετεροχρονισμένη. Το πρώτο πράγμα που είπαμε ήταν τι γίνεται στα Τρίκαλα. Όντως, είδαμε ότι ο Δήμος Τρικαίων έχει επιληφθεί του θέματος για την παραμονή της οικογένειας και εκτιμώ ότι εμείς ως Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών θα είχαμε ένα λόγο επιπλέον να ενισχύσουμε αυτή την πρωτοβουλία για την άποψη του κ. Παστεριού, που είναι και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Έτσι ώστε σε αυτές τις περιπτώσεις τέτοιων κατηγοριών, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός την άλλη φορά με το συγκεκριμένο μαθητή, όπως γίνεται τώρα με την οικογένεια, ενδεχόμενα αύριο να έχουμε κι εμείς κάτι τέτοιο που εκτιμούμε ότι είτε με ελαφρά την καρδία, είτε από λάθος υπολογισμό, είτε από κάποιο κριτήριο το οποίο ενδεχόμενα δεν συμπεριελήφθηκε και δόθηκε η τελική απορριπτική, αδίκως οι οικογένειες αυτές στήθηκαν σε ένα κίνδυνο είτε διωγμού, είτε να φύγουν μόνες τους προς άλλες χώρες. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, δέχτηκα ή δέχτηκα, συμφώνησα στην άποψη ότι το μόνο και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να εκδώσουμε ένα ψηφισμό το οποίο θα, σαν Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Λάρισας, που αύριο μπορεί να έχουμε ένα αντίστοιχο θέμα και να μπορούμε να το έχουμε ή να το εγχειρήσουμε στα χέρια του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Τρικαίων, του κ. Παστεριού, έτσι ώστε και συμπαράσταση να δείξουν προς τέτοιες καταστάσεις οικογενειών και ένα εργαλείο να εργαλειοποιηθεί αυτό στα χέρια ενός ανθρώπου, ο οποίος εκτιμούμε ότι
και στο δίκτυο, με την πόλη του στο δίκτυο μεταναστών συμμετέχει και η άποψή του είναι μετρήσιμη και μία παρέμβαση προς την κυβέρνηση έχει και ενδεχόμενα να σώσουμε και κάποιες άλλες οικογένειες οι οποίες είναι σε αυτό το όριο του να λαμβάνουν ή να μην λαμβάνουν μετά από χρόνια την πολυπόθητη έγκριση, την παροχή ασύλου και να νομιμοποιούνται. Όταν η παραμονή τους είναι εδώ πολυετής, όταν μιλάνε ελληνικά, όταν τους δεχτήκαμε στα σχολεία, όταν πρόσφεραν και στο επίπεδο καραντίνας και νομίζω ότι το έκανε εθελοντικά όλη αυτή την παροχή. Εθελοντικά ήταν η προσπάθεια και η βοήθεια. Ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε αυτό που δίνει η ταυτότητά μας, που λέει ότι είμαστε Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφυγών εδώ στη Λάρισα και ένα από τα λίγα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Και καλά θα ήταν κάποια στιγμή να δικτυωθούμε, κύριε Πρόεδρε, με αυτά, να γίνει ένα μεγάλο δίκτυο τέτοιο, ίσως σε επίπεδο περιφερειών, ίσως σε επίπεδο χώρας, έτσι ώστε τέτοια ζητήματα να έρχονται και να αντιδρούμε πιο γρήγορα, να έχουμε και τα κείμενα παρά να τα αναζητούμε τώρα και να τα βρίσκουμε. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, εκτιμώ ότι ένα ψήφισμα είναι το ελάχιστο εκ του έργου που μπορούμε εμείς να παρέχουμε. Συγγνώμη για τη μακρηγορία. Δεν είναι στη Λάρισα πολύ. Όχι, είναι στη Λάρισα. Όπως είπε το θέμα, η εισήγηση εδώ. Απλά το βάλαμε γιατί νομίζω ότι ήταν μέσα στα ενδιαφέροντα του Συμβουλίου. Και δικό μου ήταν το απέτοιμο. Δηλαδή, άμα θα μπορούσα να πάρω απόφαση για να σου πει μόνο από όχι, επειδή είναι στη Θεσσαλία και συνεργαζόμαστε με τις δομές αυτές και οι πατεργοστοί και εμείς και έχουμε ένα. Μια κοινωνική, να το πούμε έτσι. Που θέλω να καταλήξω. Αλλά μέσα και στο Βόλο να ήταν. Σε αυτή την φορά. Σε αυτά είναι. Εγώ είμαι λίγο παραπάνω ευαίσθητο γιατί υπήρξαν μετανάστες. Δηλαδή το να κάνουμε ψηφίσμα του. Αυτό θα μα κάνει την ανάλυση. Για να χτυπήσει τα σχολεία. Να πούμε τα δηλαδή, εμένα με το βλέπει αυτό. Μισό λεπτό. Εμείς δεν νομοθετούμε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Είναι κατανοητό. Δεν ξέρω, από τα μέλη του Συμβουλίου, αν θέλει κάποιος, μετά να δώσω... Έχει ο προδήμαρχος Τεκάλλου, που είναι και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αν το έβαλε μέσα στην ΚΕΔΕ αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν το έχει βάλει στην λοιπόν, ΚΕΔΕ. Δεν έχει συνεδριάσει. Δεν έχει συνεδριάσει ακόμα, δεν γνωρίζουμε. Εντάξει, εδώ υπάρχουν δύο τοποθετήσεις αυτή τη στιγμή, που δεν είμαι σίγουρος ότι είναι απέναντι. Η μία λέει ότι είναι... Από τη στιγμή που υπάρχει μια αντίστοιχη λογική εκ μέρους του Δήμου, εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε την λογική του Δήμου και μάλιστα μια αντίστοιχη φρασιολογία από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Και υπάρχει η άλλη τοποθέτηση που λέει ότι ούτως ή άλλως πρέπει να βγάλουμε ένα ψήφισμα. Κύριε Νταΐ, δεν ξέρω, εκτός άμα δώσω το λόγο, γιατί ζητάει το λόγο το φόρουμ. Όχι, εγώ αν θέλετε. Μόνο αυτό, για να τελειώσω. Αν νομίζετε, ναι. Δηλαδή, και εγώ θέλω, πρόεδρε. Ναι, ναι, βέβαια. Θα πρότεινα λοιπόν να το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να βοηθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι ακόμα ανώτερο. Εντάξει, το Συμβούλιο ένταξη έχει το ρόλο του. Οκ, εντάξει, κατανοητό. Τα συμβούλια έχουν. Ναι, ναι. Μπορεί να πάει πιο πάνω δουλειά, να διευρυνθεί δηλαδή αυτό. Και γι' αυτό έκανα από την ερώτηση, αν ξέρει κάποιο να πληροφορήσει, επειδή αυτό το γεγονό ακριβώ είναι στο δεύτερο και ο Δήμαρχο Τρικάλου να είναι και πρόεδρο τη σχέδια. Αν θέλει να το δώσει περισσότερη δημοσιότητα, να βοηθήσει κτλ. Και αν του εισήγαγε και μέσα στην διάρκεια τη σχέδια του, ώστε να μπορούν συνολικά οι Δήμοι να πάρουν κάποια απόφαση. Ωραία. Ξέρει κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, υπάρχει κάποια τοποθέτηση. Εγώ τοποθέτηση δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο στο ναι. Να πω. Δηλαδή στην προσπάθεια δημοσιοποίησης ενός θέματος, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Συμφωνείτε δηλαδή. Ναι. Κύριε Βαδούλη. Ναι, πρόεδρε. Εγώ ήθελα να πω ότι αυτό το περιστατικό, όπως και το άλλο που το επιλήφθηκε ο Πρωθυπουργός, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Από περιπτώσεις που πραγματικά θα βγαίνουν συνέχεια και όλα αυτά απορρέουν καθαρά από την πολιτική, με την πολιτική μάλλον που αντιμετωπίζουν ένα τόσο σοβαρό θέμα των προσφύγων και των μεταναστών και δυστυχώς, είπε και ο κύριος Βούλγαρης προηγούμενα, είναι ο και μοναδικός δήμος που υπάρχει το Συμβούλιο Ένταξης Προσφύγων και Μεταναστών και λειτουργεί. Τα αφήσαν και αυτός τους δήμους. Η άποψή μας είναι ότι αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από κεντρικά, από το Υπουργείο και να δίνονται λύσεις από εκεί. Όχι... Είπε ότι εντάξει, εγώ να συμφωνήσω ότι δουλεύει το Συμβούλιο, δουλεύει
η συγκεκριμένη αντιδημαρχία προς αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσει. Αν όμως είναι τόσο δεδαλώδης η διαδικασία και τα κριτήρια κτλ. Κτλ. Που πετάει ανθρώπους, δηλαδή τους απελάσει ανθρώπους, δηλαδή πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν ανάγκη να συνεχίσουν να είναι, ας πούμε, στη χώρα μας, προκειμένου. Τι να κάνει και το Συμβούλιο Μεταναστών, τι να κάνει. Είναι θέμα πολιτικής, λοιπόν. Και κλείνω με αυτό. Επίσης, επειδή προηγούμενα δεν μπόρεσα, θα μου επιτρέψετε να... δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με το μικρόφωνο. Ήθελα να πω για το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε εκεί με το κοινωνικό. Πώς? Με το εργασιακό γελό. Ναι, με το εργασιακό, ναι. Εμείς διαφωνούμε ριζικά σε αυτό το θέμα. Και εμένα με δεν αντιμετωπίζει. Δεν παρενέβεις γι' αυτό. Ναι. Δεν μπορούσα να ανοίξω το μικρόφωνο. Δυστυχώς έχω ένα σοβαρό πρόβλημα σήμερα και με τον υπολογιστή. Έλα κι εγώ. Λοιπόν, διαφωνούμε. Αφήστε λίγο. Διαφωνούμε. Συντομεύω και τελειώνω με δύο λέξεις. Έχουμε βγάλει και την ανακοίνωση, φαντάζομαι την είδατε, την διαβάσατε και τους λόγους που διαφωνούμε, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα ούτε από ένα Συμβούλιο Μεταναστών, ούτε από ένα Δήμο. Άλλο να επικουρικά να βοηθήσει και άλλο να προσπαθεί, όπως συγκεκριμένα το λέμε, να είναι γραφείο ευρέσεως εργασίας. Είναι ΟΕ. Θα μπορούσαν να είχαν ενταχθεί οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που θέλουν να βρουν εργασία, δηλαδή είτε σε αγροτικές περιοχές είτε μέσα στο ΟΕ. Τώρα το να στείνεται ένα αλυσβερίσι μεταξύ βιομηχανιών και Δήμου και τα λοιπά και κοινωνικού παντοπολίου και όλα να δένονται και να γίνονται ένας αφταρμάς, εμείς μας βρίσκει κάθετα αντίθετος. Λοιπόν, να μην σας προ το χρόνο. Γιώργο, επειδή δεν κατάλαβα, να δώσω λίγο και το λόγο εδώ. Μου το έχουν στήσει. Μας κατηγορεί για ανισμερίσεις από την Δημάρχη. Επειδή, δηλαδή, ποια πρέπει να καταλάβω. Δεν... Σου τηρεί. Επειδή δεν έχω καταλάβει, στο θέμα, εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν εννοεί οικονομικό αλυσβερίσι, μια έκφραση, φαντάζομαι, Γιώργο, δεν υπονοείς κάτι. Όχι, οικονομικό δεν αναφέρουμε. Όχι, δεν υπονοεί κάτι τέτοιο, είναι προφανές. Όχι. Όταν είπα... Είναι αλυσβερίσι, ξέρουμε πλέον τις έννοιες και τις λέξεις και πώς τοποθετούμε. Εντάξει. Λοιπόν, φαντάζομαι δεν το εννοεί έτσι. Λοιπόν, κύριε Βοδούλη, για να καταλάβω, από τη στιγμή που έχουμε λίγο και μια καλύτερη εικόνα από το πώς έχει χειριστεί τα θέματα ο Δήμος Θρικαίων, από τη στιγμή έχεις αντίρρηση σε σχέση με κάποιο ψήφισμα? Όχι, και συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να κρούσουμε το... τέλος πάντων, να ενεργοποιήσουμε όποιους μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση να σταματήσουν να υπάρχουν εμπόδια στην συνέχιση αυτών των ανθρώπων. Είναι κατανοητό. Φαντάζομαι, για να το κλείσουμε το προηγούμενο, φαντάζομαι, για να μην δώσω το, να προλάβω να μην δώσω το λόγο στον κύριο Βούλγαρη, για το θέμα η φρασιολογία σε σχέση με το αλυσβερίσι, επειδή καταλαβαίνεις ότι παραπέμπει αλλού, θα ήταν βοηθητικό να είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπονοείς κάποια συναλλαγή ανάμεσα σε αντιδημάρχους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όχι, δεν εννοώ ότι υπάρχει κάποια συναλλαγή. Μια συνεργασία όμως, φαίνεται ξεκάθαρα. Εμπλέκεται κοινωνικό παντοπολείο, αντιδημαρχία και αναφέρεσαι στη συνεργασία. Εντάξει, κατανοητό. Μια κουβέντα που είπα και στο ραδιόφωνο. Ναι. Διαβάζοντας την καταγγελία της Λαϊκής Εισπύρουσης με τη συνεργασία που κάναμε με το ΕΔΑΚ, ουσιαστικά είπα ότι εμείς δεν υποκαθιστούμε τον ΟΑΕΔ. Είπα ότι συμφωνούμε απόλυτα με τις θέσεις τις οποίες προβάλλει το ΚΚΕ και φαντάζομαι και όλος ο κόσμος για να υπάρχει το εργασιακό καθεστώς, να υπάρχει σταθερή εργασία, να υπάρχει το οκτάωρο, να υπάρχουν όλες εκείνες τις συνθήκες που προβλέπονται από την νομοθεσία και να διατηρούνται κατά αυτόν τον τρόπο.
Σίγουρα εμείς απλά η συνεργασία η δικιά μας δεν είναι ούτε dealer είμαστε των οικονομικών συμφερόντων, ούτε υποκαθιστούμε κανέναν οργανισμό ή θέλουμε κάποιος να το στείλουμε με το ζόρι. Επειδή όμως πάρα πολλοί κόσμος έρχεται και ψάχνει για μια εποχική εργασία, δίνουμε τη δυνατότητα λοιπόν η συνεργασία μας στην έκκληση και προς όλες τις εταιρείες να απευθύνονται σε έναν κόσμο ο οποίος ενδεχόμενα θέλει να δουλέψει, να συμπληρώσει κάποια μεροκάματα, να προσφέρει κάποια δουλειά, να έχει κάποια ωφέλη. Έρχεται πολλοί κόσμος στο γραφείο μας, χωρίς ταυτόχρονα εμείς να κατευθύνουμε κανέναν από αυτούς με το ζόρι. Ό,τι γίνεται, γίνεται με δικιά τους απόφαση και με δικιά τους λογική. Εντάξει, είναι κατανοητό. Τα έχω πει, Γιώργο, και στο ραδιόφωνο και σε μια συνέντευξη τηλεόραση τα ίδια, χωρίς να υπάρχει καμία αντιπαράθεση με όλο το κείμενο που έβγαλε η Λαϊκή Συμπρίση, το οποίο θέλετε σε βασικές αρχές, εγώ συμφωνώ. Λοιπόν, ωραία. Σας ακούμε, ναι. Το όνομά σας λίγο και από ποια... και από ποιον οργανισμό. Λέγομαι Ναζαρέτης Χρήστος, είμαι από το Λυκό Φόνο Προσφύγων και το Λυκό Φόνο Προσφύγων είναι τακτικό μέλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων σε όλη την επικράτεια. Όπου υπάρχει συμβούλιο συμμετέχουμε, όπου δεν υπάρχει φροντίζουμε να δημιουργείται εκ του μηδενός και όπου υπάρχει και η πολιτική βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να λειτουργεί σωστά. Αυτό το κάνουμε γιατί μέσα από τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ελπίζουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε μια στρατηγική κοινωνική συνοχή. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να δράξουμε όλα τα θετικά από τον ερχομό ανθρώπων που έχουν το κίνητρο να δουλέψουν, έχουν το κίνητρο να προσφέρουν σε μια τοπική κοινωνία και μέσα από συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης να πετύχουμε την οικονομική και την κοινωνική ευρωστία του εκάστοτε τόπου. Αυτή είναι η στρατηγική του οργανισμού μας. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι και η προστιθέμενη αξία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Το Συμβούλιο της Λάρισας έχει μια πολύ μεγάλη ισχύ, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να σας αναφέρω μόνο ότι σε σχέση με τη συζήτηση που εκκίνησε για το ΕΣΤΙΑ, είναι σαφές ότι η ίδια συζήτηση έχει πάει σε όλη την επικράτεια, σε όλα τα συμβούλια τα οποία είναι ενεργά, στα ανενεργά ή σε αυτά τα οποία δυνάμει θα προκύψουν. Αντίστοιχα, επειδή αναφέρθηκε και μια παρεμφερής υπόθεση, η υπόθεση του Σαϊτού, η υπόθεση ενός 17χρονου παιδιού με καταγωγή από το Κονγκό, ο οποίος ήταν και αριστούχος, ηρίστον παρόντο, υπόθεση για την οποία ακούσαμε ότι υπήρχε παρέμβαση του Πρωθυπουργού, απλά για την ιστορία η παρέμβαση του Πρωθυπουργού προήλθε μόνο μετά την κινητοποίηση ενός δήμου, ενός μικρού δήμου, του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Είναι ένας πολύ μικρός δήμος, με τον οποίο έχουμε εξαιρετική συνεργασία, κυρίως γιατί αντιλαμβάνεται το πόσο σημαντικό είναι να δουλέψουμε με αυτόν τον πληθυσμό. Γιατί αντιλαμβάνεται το πόσο προβληματικό θα είναι να εξωστρακίσουν αυτόν τον πληθυσμό έξω από την κοινότητά τους. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει αυτομάτως προβλήματα στην ίδια τους την κοινότητα. Άρα λοιπόν είναι πιο σημαντικό και πιο κρίσιμο να δουλέψουμε με αυτόν τον πληθυσμό παρά να τον αφήσουμε στην απέξω. Σε σχέση με την περίπτωση αυτήν καθ' αυτήν, είναι προφανέστατα μια ευάλωτη περίπτωση γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα ανήλικο παιδί. Αντίστοιχα, έχουμε να κάνουμε με μια επταμελή οικογένεια, άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι παρόμοια συμβαλλοτότητα. Συμφωνώ στο ότι είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής. Αλλά εάν οι Δήμοι δεν βγουν μπροστά για τα του οίκου τους, δεν υπάρχει περίπτωση από την κεντρική πολιτική σκηνή να έχουμε αποτέλεσμα. Υπάρχουν τρία θέματα, τρία σκέλη σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχει το νομικό, το οποίο το αφορά το δικαστικό σύστημα, δεν είναι δική μας υπόθεση. Υπάρχει το κοινωνικό, το οποίο αφορά τους Δήμους. Και οι Δήμοι πρέπει να πάρουν να βγουν μπροστά σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχει φυσικά το κεντρικό πολιτικό, το οποίο είναι θέμα της κεντρικής πολιτικής κοινής. Άρα λοιπόν, να μην υποτιμούμε το ρόλο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων. Είναι πολύ κρίσιμο. Και η παρουσία σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο για τη Θεσσαλία, παρόλο που οφείλω να σας πω ότι αύριο είναι τα γένεια του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Καρδίτσης. Και έχω ως πρότυπο το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Λαρισαίων. Του τέστη δημιουργείται εδώ πέρα ένα θετικό προηγούμενο πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και να δουλέψουμε για το στρατηγικό στόχο της κοινωνικής συνοχής, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι μόνο στόχο του οργανισμού μας, του Ελληνικού Φόρου Προσφύγων. Πολύ περισσότερο είναι στόχο των δημοσίων λειτουργών. Λειτουργών όπως εσείς. Κοινώς ένα ψήφισμα δεν είναι ένα άνευ αντικείμενο. Ένα ψήφισμα δίνει τον τόνο. Ναι, προφανώς δεν θα παρέμβει στο νομικό σκέλος της υπόθεσης και έτσι οφείλει
με βάση τη διάχυση των εξουσιών. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται από μένα μάθημα πολιτιακή αγωγή, αλλά εσεί ω κοινωνία δίνετε τον τόνο. Αυτό μπορούν να κάνουν τα συμβούλια ένταξη μεταναστών και προσφύγων και αυτό πρέπει να κάνουν. Άρα λοιπόν, όχι απλά δεν είναι άνευ αξίας και αντικειμένο ένα τέτοιο ψήφισμα, είναι απολύτως απαραίτητο. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να στείλετε και το μήνυμα στην κεντρική πολιτική εξουσία το ότι σε κάποια πράγματα κάνει λάθος. Γιατί σε αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι και εξαντικειμένο θέμα πλέον το ότι γίνεται λάθος. Οκ. Okay. Νομίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία, δεν ξέρω αν... νομίζω ότι υπάρχει μια ομοφωνία ως προς το ότι θα μπορούσε να βγει ένα ψήφισμα στη λογική της στήριξης των αντίστοιχων ενεργειών του Δήμου του Κέων. Θα είναι καλό να έχουμε κάποιες θέσεις του Δήμου και να υπάρχει μια επαφή μαζί, μια επαφή ούτως ή άλλως είπατε γνωστή, ο ίδιος άνθρωπος συνεργάζεται και με τους δύο Δήμους. Θα ήταν καλό επομένως να έχουμε ένα ψήφισμα που θα έχει αυτή τη λογική και νομίζω ότι στη βάση του υπάρχει μια ομόφωνη στάση ως προς ένα ψήφισμα σε αυτή την κατεύθυνση. Ασταλεί, ούτως ή άλλως ασταλεί σε όλους να δείτε το κείμενο και από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στην έκδοση ενός τέτοιου ψηφίσματος και στην επόμενη φάση να δούμε και τη δικτύωση με τα υπόλοιπα με τα υπόλοιπα συμβούλια. Νομίζω ότι να ευχηθούμε στο Δήμο Καρδίτσας καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σε μια άμεση, στο άμεσο μέλλον θα έχουμε μια διαδικασία και συνεργασίας και δικτύωσης, γιατί νομίζω ότι αυτό λείπει. Και το ότι φαίνεται και μια μηχανία στο σώμα ως προς το τι λέει ο Δήμος Τικαίων, έχει να κάνει και με την απουσία αυτού του συμβουλίου, έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι συμφωνούμε. Καλώς ήρθε το θέμα. Καλώς έγιναν αυτές οι τοποθετήσεις. Νομίζω ότι μας καλύψατε με την γενική σας τοποθέτηση. Νομίζω ότι όλοι συμφώνησαν. Θα δούμε και ένα αντίστοιχο κείμενο συνεπικουρούμενοι τις αντίστοιχες δράσεις του Δήμου που καλώς κινήθηκε σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Βγάλει ο Δήμος, θα παρέμβω, αναρωτεύεται. Βγάλει ο Δήμος ένα κείμενο το κάλο που γνωρίζει την υπόθεση κάτι από εμάς, μπορούμε να κάνουμε ένα διαπεριφορά. Δεν θα το ξανακάνουμε. Θα σταλεί σε όλους. Υπάρχει μια αρχική τοποθέτηση ως προς σε αυτή τη βάση. Να δεχτούμε. Θα σταλεί σε όλους και από εκεί και πέρα θα περιμένω το τελικό σας ok, αλλά καταρχάς μιλάμε για ομόφωνο ψήφισμα σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δράσεις του Δήμου Τικαίων. Εντάξει. Να πω επίσης ότι έχουμε, αν συμφωνούμε όλοι με την επικύρωση των πρακτικών του προηγούμενου Συμβουλίου, συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Οκ, σταματάμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Έτσι. Αν δεν σας δω... Καλό καλοκαίρι να πούμε. Έτσι. Να είστε καλά. Εμείς θα έχουμε σε λίγο. Να είστε καλά. Να πω καλό καλοκαίρι και να φύγω. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, ευχαριστούμε. Γεια σας. Πότε να πω, πότε γύρω σου.